Τρόποι για να φέρεις πελατολόγιο ασθενής ως πλαστικός χειρουργός στο ιατρείο σου. Είναι ένας ιδιαίτερος τομέας, ο οποίος απαιτεί εξειδίκευση, στρατηγική και πλάνο. Παρότι ότι μπορείς να ακούς για γενικές τοποθετήσεις, αυτός ο κλάδος, όπως και γενικά το ιατρικό κομμάτι, θέλει εξειδίκευση και θέλει εμπειρία. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν σου παραθέτει κάποιος μια γενική εκτίμηση, δηλαδή πρέπει να κάνεις Google Ads, πρέπει να κάνεις SEO, πρέπει να κάνεις πράγματα, δεν επαρκεί. Και να σου φέρει κάποιος κόσμος στην ιστοσελίδα, δηλαδή να είναι κάποιος καλός στο SEO, κάποιος καλός στο Google Ads, κάποιος καλός στο social media, πρέπει αυτοί οι πελάτες να γίνουν ασθενείς. Δηλαδή να γίνουν ουσιαστικά, να γίνουν αυτοί οι υποψήφιοι πελάτες σου να έρθουν στο ιατρείο. Άρα, χρειάζεσαι οπωσδήποτε αρχικώς μια εξαιρετική ιστοσελίδα από την οποία θες υποστήριξη σε μηνιαία βάση για συμβουλευτική, για βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που έχεις μέσα στη σελίδα, εμπλουτισμός με case studies, εμπλουτισμός με περιστατικά, πράγματα τα οποία πείθουμε, media, δηλαδή παρουσίες σε βίντεο που μπορούμε να έχουμε εμφανιστεί κάπου, να δημιουργήσουμε οι ίδιοι βίντεο, να τραβήξουμε πράγματα μέσα από το ιατρείο μας και επίσης, αν έχουμε δώσει κάποιες συνεντεύξεις ή έχουμε συνεργαστεί για κάποιες συνεντεύξεις σε ειδησιογραφικά site και αυτές να παρουσιαστούν. Κριτικές επίσης μέσα στο site. Όλα αυτά είναι σημεία κλειδιά για μια ιστοσελίδα. Όμως σε αυτό θες υποστήριξη. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας γιατρός μόνος του. Δεν γίνεται ένας γιατρός που έχει τόσες υποχρεώσεις να κάνει και αυτό. Θέλει ομάδα να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι για να ανέβει επίπεδο στο marketing επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τα social media, η τακτική είναι να παρουσιάσουμε την ειδίκευση του ιατρού. Να παρουσιάσουμε στο κοινό ότι ο ιατρός αυτός είναι ειδικός σε αυτά που κάνει, έχει την εμπειρία και οι ασθενείς μιλάνε καλά για αυτόν. Εκεί οι τακτικές είναι πάρα πολλές, από βιντεογραφία, από εικαστικά και διάφορες άλλες τακτικές. Δεύτερον, Google Ads. Τα Google Ads γενικά είναι μια ακριβή διαφήμιση. Άρα εκεί το κομμάτι της ιστοσελίδας παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Αν είσαι πλαστικός χειρουργός ή γενικά ιατρός και ασχολείσαι με το Google Ads, ο κόσμος που θα φέρεις μέσω site πρέπει κατά ένα ποσοστό επί αυτού, να σε καλέσει, να κλείσει ραντεβού. Άρα εδώ η ιστοσελίδα παίζει καθοριστικό ρόλο. Ούτως ή άλλως, Google Ads χωρίς ιστοσελίδα δεν υφίσταται. Άρα αυτά τα δύο πάνε μαζί. Τρίτον, οργανικά. Το SEO είναι τα οργανικά αποτελέσματα. Η κειμενογραφία και η αρθογραφία ιατρική, σωστά κείμενα, τα οποία πρέπει να τα φτιάχνει μια ομάδα και από εκεί και πέρα που να έχει γνώση επί αυτού και μετά ο ιατρός να κάνει τους τελικούς ελέγχους για να μπορέσει να βγει το άρθρο online, παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί μέσα από αυτά τα άρθρα που θα πατάνε πάνω σε θεματολογίες που ψάχνουν οι υποψήφοι πελάτες σου, θα μπορούμε να παραθέτουμε πέρα από την ενημέρωση και εκπαίδευση case studies, κριτικές, βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημεία κλειδιά για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις. Το τεχνικό κομμάτι, πώς θα υλοποιηθεί, πώς θα γίνει, πώς θα παρουσιαστεί, είναι η δουλειά η δικιά μας και του κάθε επαγγελματία που γνωρίζει καλά να μπορεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που σας παρουσίασα σήμερα είναι η γενική εικόνα που είναι κοινή λογική για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Όμως όλα αυτά απαιτούν εξειδίκευση γιατί το τεχνικό κομμάτι δεν είναι καθόλου απλό για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Άρα, ξεκινάς στρατηγικά, εμπλουτίζεις με τακτικές στρατηγικές, με τους επαγγελματίες μαζί σου και τις συμβουλές που σου δίνουν τη marketing στρατηγική και έτσι βλέπεις το ιατρείο σου να γεμίζει στρατηγικά.